Δεν ξέρουμε ποιος ούριος άνεμος την εποχή του Φερδινάνδου και της Ισαβέλας έφερε τους Εβραίους στη Θεσσαλονίκη. Μικρή Ιερουσαλήμ την αποκάλεσαν. Ακόμη και σήμερα έτσι τη λένε. Την τραγούδησαν. Την ύμνησαν. Πριμεβέρα εν Σαλονίκο. Λος Μπιλμπιλίκος. Και βέβαια μέσα σε αυτή την πόλη έζησαν τις χειρότερες στιγμές της ιστορίας τους. Αυτό το μαζικό ολοκαύτωμα. Οι Εβραίοι συνδέθηκαν σχεδόν άμεσα με τον τοπικό πληθυσμό της Θεσσαλονίκης. Και όταν λέμε τοπικό πληθυσμό, εννοούμε τους Φράγκους, τους Χριστιανούς, τους Μπαγιάτιδες, τους παλιούς δηλαδή Θεσσαλονικής, τους Τούρκους, τους Οθωμανούς. Και έτσι μέσα σε αυτή την πολυπολιτισμική ενότητα και οντότητα, μέσα σε αυτό το πολυπολιτισμικό αυτό πολεοδομικό συγκρότημα, οι Εβραίοι κατήχαν μια ιδιαίτερη και σημαντική θέση. Η εγκατάσταση των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη παραμένει ένα άλυτο ιστορικό πρόβλημα, δεν είναι απόλυτα επιβεβαιωμένη δηλαδή, ωστόσο τοποθετείται γύρω στο 140 π.Χ. Από εκεί και πέρα το πιο καθοριστικό σημείο σε σχέση με την παρουσία των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη είναι σίγουρα το 1492. Σε αντίθεση με τους πρώτους Εβραίους, οι οποίοι είναι ελληνόφωνοι και ονομάζονται Ρωμανιώτες, το 1492 εγκαθίστανται στη Θεσσαλονίκη 20.000 Ισπανοεβραίοι, οι οποίοι την επιλέγουν λόγω της θέσης της, είναι πολύ στρατηγική η θέση της πόλης, είναι λιμάνι. Οι Εβραίοι αυτοί διώκονται από την Ισπανία λόγω του αυτοκρατορικού διατάγματος το οποίο εξέδωσαν οι βασιλείς Φερδινάνδος και Ισαβέλα και σταδιακά μεταμορφώνουν το πρόσωπο της πόλης. Εξελίσσονται βιοτεχνία, τυπογραφείο, έρχονται σε δημιουργικές επαφές με άλλα λιμάνια και της Μεσογείου και το εμπόριο εξελίσσεται διαρκώς. Σημείο σταθμός είναι η παρουσία του Σαμπετάη Σεβί, ο οποίος εξισλαμίζει αρκετές οικογένειες της πόλης, είναι πολύ γνωστοί ντονμέδες και προκαλείται μια προσωρινή αναταραχή στην πόλη. Αλλά τα σημεία που για μένα τουλάχιστον έχουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι αυτά που αφορούν τον 20ο αιώνα. Στο σύνολο των μουσουλμανικών πολιτισμικών ομάδων ξεχωρίζει για τον όγκο της η ομάδα των εξισλαμισμένων Εβραίων, οι οποίοι όμως δεν ήταν απλώς εξισλαμισμένοι Εβραίοι, γιατί πάρα πολλοί Εβραίοι εξισλαμίστηκαν στη διάρκεια της Οθωμανικής περίοδου. Ήταν μια ιδιαίτερη θρησκευτική ομάδα, η οποία μέχρι το Τανζιμάτ δεν εμφανίζεται πουθενά, ασφαλώς για λόγους αυτοπροστασίας των μελών της, αλλά από τα τέλη του 19ου αιώνα είναι αναγνωρίσιμη. Βρίσκουμε δηλαδή στα αρχεία καταγραφές προσώπων που αναγνωρίζονται ως ντονμέδες, χωρίς να έχουμε κάποιο άλλο χαρακτηριστικό. Δηλαδή έχουν ένα σύνηθες μουσουλμανικό όνομα και συνήθως ασχολούνται με επιχειρήσεις. Οι ντονμέδες ήταν πάρα πολλοί στην Θεσσαλονίκη. Επίσης ήταν πολύ μεγάλη η αναλογία τους στις πολιτικές ομάδες που αναγνωρίζουμε σήμερα ως νεότουρκους. Ανήκαν δηλαδή στις οργανώσεις που παρασκεύασαν την επανάσταση κατά του Σουλτάν. Μαρέα εσάλλον ήχο, αλληλάκα.
Μακεδονμέδες ήταν και αυτοί τουρκόφωνοι, αλλά δεν ήταν μόνο τουρκόφωνοι από ό,τι φαίνεται, διότι ήταν πάρα πολλοί αυτοί που είχαν σπουδάσει σε ξένα σχολεία. Και αυτό μας φέρνει ακριβώς τη χρήση της γαλλικής γλώσσας στην καθημερινότητα της Θεσσαλονίκης, η οποία ήταν η κυρίαρχη γλώσσα στην καθημερινή επικοινωνία. Ακόμη και αλληλογραφία ανάμεσα σε ελληνικές τράπεζες, σε ελληνόκτητες τράπεζες με ελληνόφωνο προσωπικό που γίνεται στα γαλλικά. Οπότε η ισπανική, βέβαια, σαν κυρίαρχη γλώσσα που έχει πλέον επικρατήσει στους Εβραίους της Θεσσαλονίκης, η γαλλική, η ελληνική και η βλαχική, της οποίας δυστυχώς δεν βρίσκουμε γραπτά μνημεία. Το 1912 με την απελευθέρωση της πόλης, οι Εβραίοι αποτελούν περίπου το 40% του συνολικού πληθυσμού. Και στο διάστημα των 30 ετών που ακολουθούν μέχρι το 1943, όπου η κοινότητα εξοντώνεται ολοκληρωτικά, πραγματοποιούνται πραγματικά κοσμογονικές αλλαγές. Ήδη στον 20ο αιώνα υπάρχουν ενδείξεις της παρουσίας των Εβραίων στην πόλη ποικίλες. Αρκεί κανείς σήμερα να περπατήσει την Βασιλίση Σόλγας, έναν πολύ κεντρικό οδικό άξονα της πόλης, για να δει τα απομεινάρια της αρχιτεκτονικής των επαύλων στις οποίες ζούσαν οι μεγάλες εβραϊκές αστικές οικογένειες, η Βίλα Λατίνη, η παλιά νομαρχία δηλαδή, η Βίλα Μπιάνκα και άλλες. Μπορεί, αν διέλθει την παλιά βιομηχανική ζώνη της πόλης, να δει το εργοστάσιο Φίξ, το Βίλκα, το παλιό δηλαδή νηματουργείο Τόρες, και αυτά όλα είναι ενδεικτικά που λέω, που αποτυπώνουν την βιομηχανική δυναμική που έφεραν οι Εβραίοι στην πόλη στο τέλος του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, βέβαια. Σιγά σιγά η πρώτη πενταετία είναι μια περίοδος προσαρμογής, γιατί η πόλη πρέπει αναγκαστικά να εξελινιστεί. Οι Εβραίοι χρησιμοποιούν ένα άλλο γλωσσικό ιδίωμα, έχουν κάποιες θρησκευτικές ιδιαιτερότητες. Αυτά σιγά σιγά τους κάνουν να νιώθουν και αρκετά αμήχανα, ώσπου το 1917 η μεγάλη φωτιά καταστρέφει το μεγαλύτερο μέρος του κέντρου της πόλης, άρα οι Εβραίοι πλέον φύγονται άμεσα. Η απαλωτρίωση των εκτάσεων μετά την πυρκαγιά δεν είναι και πολύ ευνοϊκή για τα μέλη της κοινότητας, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων μένει άστεγα. Από εκεί και πέρα ξεκινάει στη Βουλή ένα κεφάλαιο διεκδίκησης και δυναμικής σύγκρουσης σχετικά με την τύχη αυτών των εκτάσεων. Τα πράγματα δεν είναι πολύ ευνοϊκά. Αυτό κρατάει περίπου μια πενταετία. Από τη δεκαετία του 1920 δημοσιεύεται ο νόμος που αφορά τις ρεαλιτικές κοινότητες και σταδιακά αρχίζει να αλλάζει λίγο η αντιμετώπιση. Εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια προνόμια, ωστόσο καταργείται η αργία του Σαββάτου που ίσχυε στην πόλη και εκδήλωνε περίτρανα τη δυναμική του εβραϊκού στοιχείου. Το λιμάνι νέκρωνε απόλυτα εκείνη τη μέρα, οι πολύβουες πλατείες έμειναν έρημες. Αυτό πάλι προκαλεί μια νέα μηχανία. Ο νόμος με τους χωριστούς εκλογικούς καταλόγους που επιβάλλει στους Εβραίους έναν ιδιότυπο στιγματισμό. Υπάρχουν και στην κοινότητα, στο εσωτερικό της κοινότητας, κάποια προβλήματα. Από τη μια πλευρά, οι σοσιαλιστές. Υπάρχουν οι αφομοιωτικοί, αυτοί δηλαδή που πιστεύουν ότι πρέπει ο Εβραίος να ενισχύσει τον ελληνικό χαρακτήρα, να μιλάει ελληνικά, να μην μιλάει το ιδίωμα που χρησιμοποιείται στην κοινότητα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι σιωνιστές. Thank you.
τέλη της δεκαετίας του 20 αρχίζει και οξύνεται ο αντισημιτισμός επικίνδυνα. Σε αυτό συμβάλλει και μια σειρά αντισημιτικών δημοσιευμάτων από την εφημερίδα Μακεδονία, ώσπου φτάνουμε στο 1931, το καλοκαίρι του 1931, που πραγματοποιείται ο εμπρησμός της εβραϊκής συνοικίας Κάμπελ. Η συνοικία Κάμπελ τοποθετείται σήμερα περίπου στην περιοχή του Βότσι. Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο χτύπημα. Πολλοί Εβραίοι αναγκάζονται να μεταναστεύσουν. Αυτό αποτέλεσε την αφορμή, ας πούμε, να αντιληφθούν ότι τα πράγματα αλλάζουν πλέον στην πόλη. Στο διάστημα από το 15 μέχρι το 36 έχουμε 32 έδρες που καταλαμβάνουν Εβραίοι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μάχονται για την υπεράσπιση των δικαίων τόσο της κοινότητας, αλλά και ζητημάτων που αφορούν ευρύτερα την πόλη. Είναι μια διάσταση και αυτή που είχε αποσιωπηθεί. Ως που φτάνουμε στην περίοδο της κατοχής. Στην περίοδο της κατοχής εξοντώνεται η κοινότητα. Οι Εβραίοι από τον Μάρτιο του 1943 ως τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς με διαδοχικές αποστολές οδηγούνται στα ναζιστικά στρατόπεδα. Εξοντώνεται το 96% της κοινότητας. Η επιστροφή του ελάχιστου του 4% στην πόλη δεν είναι οι συνθήκες που την συνοδεύουν τόσο ευνοϊκές. Στο μεταξύ έχει καταστραφεί ολοσχερός το Εβραϊκό Νεκροταφείο. Στη θέση του σήμερα υπάρχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε αυτή η διαδικασία παραμένουν έτσι ένα στίγμα στην πόλη. Οι ελάχιστοι επιζώντες ξεκινούν τον πολύ δύσκολο αγώνα της ανασυγκρότησης κοινότητας και της επαναδιατύπωσης του στίγματος στην πόλη. Πολυεθνικότητα, κοινωνικότητα, πολυπολιτισμικότητα. Αλήθεια, πώς αυτά εμπλέκονται και ταυτίζονται πολλές φορές με την ιστορία και την κοινωνική ανθρωπολογία. Εμπλέκονται δραματικά στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης και ο βασικός λόγος στην περίπτωσή μας και στα χρόνια μας σχετίζεται με την υπόθεση, το ζήτημα της τελικής λύσης, της εξόντωσης του εβραϊκού πληθυσμού, οι οποίοι από το 43 θα βρεθούν υποχρεωμένοι, καταναγκασμένοι να ακολουθήσουν το δρόμο προς την εξόντωσή τους, προς τον όλεθρο που οι Ναζί είχαν επιλέξει. Άρα
στην πόλη πολύ απλά ο καθένας το βλέπει αυτό. Ξαφνικά ένα σημαντικό τμήμα της πόλης, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, έφυγαν σε εισαγωγικά, τους πήραν, τους μετακίνησαν. Αυτό το κενό που δεν είναι μόνο κενό του γείτονά μας που δεν άνοιξε το μαγαζί, αλλά είναι και το κενό στις ανθρώπινες σχέσεις, είναι το κενό του συναδέλφου που δεν ήρθε στη δουλειά, θα είναι η βαριά σκιά μέσα στην πόλη. Αυτό είναι ένα μεγάλο πράγμα. Και αυτή η σκιά θα συνοδευτεί και από μια αλλαγή πάρα πολύ σημαντική που και αυτή στη συνείδηση της πόλης λειτουργήσε ως σκιά, η καταστροφή του Εβραϊκού Νεκροταφείου. Αυτά τα δύο δεν σχετίζονται βέβαια, δεν είναι το ίδιο. Παρόλα αυτά, αθρισόμενα, η καταστροφή του Εβραϊκού Νεκροταφείου, το φεβιό, η αναγκαστική μετακίνηση των Εβραίων προς τα στρατόπεδα εξόντωσης, ουσιαστικά είναι κάτι που όλη η πόλη το αντιλαμβάνεται. Εθνολογικά, έχουμε μια άλλη πόλη. Μέσα στο αένα, ο αυτό ανθρωπολογικό και κοινωνικό παιχνίδι, οι Τσιγκάνοι, οι Ρωμά, οι Γύφτοι, οι Γιούφτοι όπως τους λέμε, μέσα στο χώρο της Βαλκανικής, είχαν πάντα μια διακριτική παρουσία.
πολλές φορές περιθωριοποιημένοι στους δικούς τους καταβλισμούς, στα δικά τους μικρά, κλειστά, οικιστικά σύνολα. Όμως με την τέχνη τους ή με τις τέχνες τους, αν θέλουμε, με τη μουσική τους. Ήταν μηχανοτζίδες, σιδεράδες, γερούσα παντού σε όλα τα Βαλκάνια. Το βασικό μου εργαλείο τους ήταν η μουσική. Όπου πηγαίνανε, κλέβανε διάφορες μουσικές και τις μεταφέρανε από τόπο σε τόπο. Και ίσως αυτή η παροιμία και η φράση που πολλές φορές λέμε ότι η μουσική ούτε χωριό έχει ούτε νοικοκύρη, είναι ιδιοσυγκρασιακό στοιχείο των τσιγκάνων, γιατί και αυτοί δεν έχουν πατρίδα. Γυρίζουν παντού. Αντιμετωπίστηκαν βέβαια με έναν ρατσιστικό τρόπο και εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να αντιμετωπίζονται έτσι. Όμως, για φανταστείτε, χωρίς αυτούς τους ωραίους μουσικούς, πόσο πιο φτωχά θα ήταν τα πολιτιστικά μας πράγματα. Σου μελιλά. Μελιλά σου. Τα δικέ με μπουκιάκι. Κοντά σου πάει, λέγει μπα. Βα, μέκλε μπα. Μπερδέματα. Βα. Τσακέι. Σάρχη μελιλά, ό,τι και. Η ιστορία των Ρωμά με τον ιστό τη Θεσσαλονίκη κρατάει πολλά χρόνια. Αν φανταστούμε δε ότι οι Ρωμά βρίσκονται στην περιοχή μας περίπου από το 12ο-11ο αιώνα, καταλαβαίνετε σε όλη την περιοχή εδώ της Βαλκανικής, της Νότιας Βαλκανικής, χρονολογείται από εκείνη περίπου την εποχή. Πιο συγκεκριμένα για τους Ρωμά του Δεδροποτάμου, η ιστορία τους και οι σχέσεις τους με τον ιστό της Θεσσαλονίκης χρονολογούνται κυρίως από τη Μικρασιατική καταστροφή και εντεύθεν, μιας και πολλοί από αυτούς ήταν στην Κωνσταντινούπολη και στην περιοχή της Μικράς Ασίας και ήρθαν προς τα εδώ μαζί με τους υπόλοιπους ποντίους ως εκτοπισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί την εποχή εκείνη. Όταν ήρθαν εδώ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, από ό,τι μου λέγαν παλιότεροι Ρωμά, πολλοί από αυτούς είχαν εγκατασταθεί στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας ψηλά στην Άνω Τούμπα. Αλλά στην πορεία όμως άρχισαν να διώκονται από αυτές τις περιοχές καθότι αναπτύσσονταν και τη δεκαετία του 50 εγκαταστάθηκαν και εντεύθεν μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο εγκαταστάθηκαν στην περιοχή τη συγκεκριμένη του Δενδροποτάμου. Επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή πολλοί Ρωμά ήρθαν από τις περιοχές της Κοζάνης από εκείνα τα χρόνια και μετά, από τη δεκαετία του 50 και μετά, μέχρι και σήμερα συνεχώς ο πληθυσμός αυτός αυξάνεται. Σήμερα αποτελείται ο συγκεκριμένος οικισμός περίπου από το 75-80% από κατοίκους Ρωμά. Οι υπόλοιποι είναι μη Ρωμά, Έλληνες, πολίτες και οι Ρωμά βέβαια είναι Έλληνες πολίτες. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι οι σχέσεις των Ρωμά των συγκεκριμένων με τον ευρύτερο ιστό της Θεσσαλονίκης εστιάζεται και σε δεδομένα εμπορικών σχέσεων. Παραδείγματος χάρη, για πολλά χρόνια πολλοί Ρωμά ήταν γανοματίδες, φτιάχναν καρέκλες, ψάθες, φτιάχναν πλαστικές καρέκλες, οπότε κατά αυτόν τον τρόπο τακτοποιούσαν ή ασχολούνταν με τα γανώματα όλης της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια όμως, λόγω του ότι η ανάπτυξη της Ελλάδος, της χώρας μας, έχει αλλάξει από τη δεκαετία του 70 και εδώ, παρατηρείται σταδιακή μείωση αυτών των επαγγελμάτων και εξάλληψή τους. Έτσι, οι Ρωμά τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται να ασχολούνται κυρίως ως πλανόδιοι έμποροι, γεμίζουν τις λαϊκές τις
της Θεσσαλονίκης ως πλανόδιοι έμποροι, μικροπολιτές διαφόρων ειδών, από λαχανικά ως μανάβηδες, πλανόδιοι μανάβηδες, έως μικροέμποροι άλλων ειδών που έχουν να κάνουν με ενδύματα, με ρουχισμό, με πλαστικές καρέκλες, όπως τους έχουμε συναντήσει. Κατερίνα! Κάισαν! Κιότι! Λατσί! Αβέντε πιάς καφέ! Μπεσέ! Κιότι! Λατσί! Μια χαρά! Πάσουν! Εντσαέ! Μπούσουκα! Μαριάννα καί! Καπώς τα! Αντανακλάς! Κινά σου πέτανα! Κυρία Μαντάν, με μπεκλένονται, αβέντε πιάς καφέ. Έτσι αίσο, κύριε. Γελέ μαλαγγίες, έτσι και δεν μπουκί. Να και ρόρμπα. Να και ρόρμπα που του κερδίλε μπουκιά. Που την σώκα και το λαμάρο χάλι. Και που ράνε μπροσά τα πάλι, αμάρι μανουσά. Έτσι αέντικα. Αβέν, αβέν τσάλε. Αβέν αμέντετε κελέν. Εμπούκατε κελάσκα η σουκά γυλί. Δεν κεραίναμε, για βέν κατά, αβέν μπεσέ. Κάποιος στο Δενδροπόταμο και ψάξει να βρει ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τη μουσική, θα διαπιστώσει ξαφνικά ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία ασχολούνται νεαροί με τη μουσική. Η μουσική παίζοντας κιθάρα, αρμόνια, πάρα πολλά. Υπάρχουν μικρές μπάντες, θα λέγαμε, κομπανίες, οι οποίες ασχολούνται με το δικό τους όμως περισσότερο τραγούδι, το τραγούδι των Ρωμά, το τσιγκάνικο τραγούδι, ή με τα σύγχρονα, θα λέγαμε, νεοελληνικά τραγούδια των γλεντιών, δεν ασχολούνται όμως με την παραδοσιακή ελληνική μουσική. Ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι παίζουν κλαρίνο, νομίζω ένας ή δύο, και ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι παίζουν βιολί. Περισσότεροι ασχολούνται με αρμόνιο, με συνθεσάιζερ.
Γκρέσμαν, Κορκορού, τα κάμερα, τα Ιντι Κλάνμαν, Κάνατζα, Σταρτού, τα Μέροβα, Πάσα του, τα Αρμέιν, Τσαφτάρ, Μανκάφτου, Πούτα, Ιντζα, Ναύσο, Τεκερά, Πάσα του, Τεκάτσαφ, τα Κάνικα, Σδανάκα, Ασούνα, εγώ σου λέω ένα να το ξέρεις, πως αν θα φύγω εγώ θα υποφέρεις. Τα να καβάβ με πάσα του τε κατράσας, τα τζαφταρμά και με κατάρτα να καβά. Η ιστορία και ο μύθος θέλουν τις σχέσεις των Κρητών και Μακεδόνων από τα χρόνια ακόμη του Μεγαλέξανδρου. Ο νέαρχος, ο ναύαρχος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ήταν κριτικός. Και σε όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν, πραγματικά οι Κρήτες με τους Μακεδόνες, πιάνοντας τους δύο έτσι πυλώνες του ελληνισμού, είχαν πάντα καλές, καγαθές σχέσεις. Κάμε γεφύρα μέχρι το ψιλορίτι. Έλα, έλα, μέχρι το ψιλορίτι. Να σμίξουνε παντοτίνα Θεσσαλονίκη Κρήτη. Έλα, έλα, Θεσσαλονίκη Κρήτη. Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη μου όμορφη και Κρήτη μου σπουδαία. Έλα, έλα και Κρήτη μου σπουδαία. Δεν ξεχωρίζω από τσίδιο ποια είναι πιο ωραία. Έλα, έλα ποια είναι πιο ωραία. Σε δυο ομάδες σε μάθος το αίμα μου ανήκει. Κρήτη λέγεται κι άλλη Σαλονίκη. Έλα, έλα κι άλλη Σαλονίκη. Εύκολο να μιλήσει κανένας για την ιστορία των Κρητών στη Θεσσαλονίκη, γιατί στην πραγματικότητα δεν έχει γίνει κάποια συστηματική έρευνα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να μπορεί να πει κατά πόσο ζούσαν ή δεν ζούσαν Κρήτες στη Θεσσαλονίκη πριν το 1912. Θα ήταν απίθανο να μην ζούσαν. Έχουν γίνει αρκετές μελέτες που έχουν σχέση με τους κρητικούς Μακεδονομάχους, αυτές είναι γνωστές οι περισσότερες, αλλά πάλι δεν συνδέουν τους Κρήτες με την πόλη της Θεσσαλονίκης. Οι Κρήτες είναι ταυτισμένοι με την ελευθερία της πόλης της Θεσσαλονίκης. Από πολύ νωρίς, από το 1903, βρίσκονται εθελοντικά στη Μακεδονία, γιατί γνώριζαν από σκλαβιά και ελευθεριά. Η Κρήτη λίγο πριν είχε ελευθερωθεί. Κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα, πάνω από 1000 Κρήτες έδωσαν τη ζωή τους στη Μακεδονία και συνέβαλαν στο να ξεκινήσει η διαδικασία για την απελευθέρωση και της Θεσσαλονίκης και της υπόλοιπης Μακεδονίας μέχρι το 1908. Thank you.
1912 η Κρήτη συμμετέχει και πάλι στην απελευθέρωση της πόλης με την παρουσία της κρητικής χωροφυλακής. Ο Ελευθέρως Βενιζέλος, ο Εθνάρχης, γνωρίζοντας ότι μετά την απελευθέρωση οι ισορροπίες ήταν εύθραστες στην πόλη, έφερε την κρητική χωροφυλακή, η οποία συνέβαλε τα μέγιστα στο να μην ανακαταληφθεί η πόλη από τους Βουλγάρους, κάτι που προσπάθησαν να κάνουν επανειλημμένως. Το τίμημα ήταν βαρύ αυτή τη φορά για τους Κρήτες χωροφύλακες. Η κρητική χωροφυλακή είχε δημιουργηθεί την περίοδο της αυτονομίας στην Κρήτη. Είχε μια παράδοση που ξεκινούσε στη δεκαετία του 1880, στην οποία παραδόξως εμπλεκόταν και ο Χασάν Ταξίν Πασάς, που έμελε να είναι ο στρατηγός που παρέδωσε την πόλη στον ελληνικό στρατό. Και μορφοποιήθηκε, όπως την γνώρισαν οι Θεσσαλονίκοι στο 12, την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, όταν πλέον δημιουργήθηκε ένα υποδειγματικό σώμα με ιταλική οργάνωση, στολές, στο οποίο υπηρετούσαν κρητικοί που είχαν τη διάθεση της προσφοράς. Ενώ ότι ήταν ένα επάγγελμα που είχε την αναγνώριση της κοινωνίας του νησιού και υπ' αυτή την έννοια αυτοί που είχαν καταταχθεί δεν ήταν άνθρωποι του Σχοινίου και του Παλουκίου, αλλά είχαν επίγνωση του προορισμού τους και της υπηρεσίας την οποία πρόσφεραν στην Κρήτη. Επειδή ακριβώς λοιπόν ήταν ένα σώμα πειθαρχημένο και αποτελεσματικό τα προηγούμενα χρόνια και είχε εμπειρία στον έλεγχο και την καταστολή, αν θέλετε, μέσα σε περιβάλλον πολλών θρησκειών και εθνωτικών ομάδων, ήρθε στην Θεσσαλονίκη. Δεν ήταν πολλοί, καμιά 200 άτομα ήταν όλοι και όλοι. Αυτό που δεν είναι τόσο γνωστό είναι ότι από το 13 και μετά, μετά τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, από τη στιγμή που ενσωματώθηκε η Κρήτη στην Ελλάδα και η κρητική χωροφυλακή, ενσωματώθηκε και αυτή με την ελληνική χωροφυλακή. Από ό,τι φαίνεται, ένας πυρήνας, ένας αριθμός, απροσδιόριστος αριθμός των Κρητών έμειναν μετά το 12, το 13 και το 14 στην πόλη. Αυτός ο πυρήνας συνδέθηκε με την πολιτική ζωή της Θεσσαλονίκης, τουλάχιστον σε κάποιο επίπεδο. Δεν μπορεί να ξέρει κανένας πόσοι από αυτούς παντρεύτηκαν και έκαναν οικογένεια στη Θεσσαλονίκη. Το σίγουρο είναι όμως ότι πολιτικά συνδέθηκαν με διάφορες επιφανείς οικογένειες της πόλης και έτσι επαναδραστηριοποιήθηκαν το 1916 με το κίνημα της Εθνικής Άμυνας. Δηλαδή μέσα στο περιβάλλον εκείνο το ταραγμένο της πόλης ήταν η κριτική αυτή η ομάδα των κριτικών, άγνωστο πόσοι, οι οποίοι μαζί με ορισμένες οικογένειες της πόλης, πυρήνα την οικογένεια Ζάνα βέβαια, στρατεύτηκαν στο πλευρό του Βενιζέλου. Ενδεχομένως πια μέσα σε αυτόν τον πυρήνα είχαν ενσωματωθεί και άνθρωποι που ήρθαν στους Βαλκανικούς πολέμους ως στρατιώτες και πολύ πιθανόν στην κοινότητα αυτή των Κρητών εντάχθηκαν και άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν αργότερα στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, μετά το 16, με την μεραρχία των Κρητών, η οποία συγκροτήθηκε. Οι Κρήτες εξακολουθούν να βρίσκονται στη Μακεδονία, αυτή τη φορά πια μετά το 1913,
που γίνεται και η Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, την 1η του Δεκέμβρη του 1913, πιο οργανωμένα, μέσα από τις τάξεις του τακτικού στρατού. Η 5η Μεραρχία Κρητών θα παίξει μεγάλο ρόλο στην απελευθέρωση της υπόλοιπης Μακεδονίας, γιατί οι μάχες που έδωσαν στο Σκρά, στο Ραβινέ, στις Μουριές Κιλκής, στην Καστοριά, στα Γιάννενα, και μάλιστα εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι ο μεγάλος, ο Γιώργος Τσόντος ή η καπετάν Βάρδας, έφτασε μέχρι την Κοριτσά. Οι μεγάλες δυνάμεις όμως τον ανάγκασαν και πάλι, όπως και αργότερα έγινε στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, να επιστρέψει πίσω. Έδωσαν λοιπόν τη ζωή τους και είναι χιλιάδες θαμμένοι στις κορυφογραμμές των βουνών της Μακεδονίας, στα σύνορά μας. Μπορώ να πω ότι συνεχίζουν να είναι παρόντες στους αγώνες αυτούς μέχρι το 1919, που δημιουργείται η μεγάλη Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, η μεγάλη Ελλάδα, το όνειρο και η μεγάλη ιδέα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Για να τους συναντήσουμε ακόμη και στο μικρασιατικό αγώνα το 1919-1922. Μετά οι Κρήτες, κατά τη διάρκεια των ειρηνικών χρόνων, μένουν εδώ, ίσως για δύο λόγους. Ή γιατί ένιωσαν δυνατή την αγάπη του γηγενούς πληθυσμού, ή γιατί ήθελαν να μείνουν κοντά στους τάφους των συγχωριανών, των συγγενών που είχαν πέσει για την ελευθερία της Μακεδονίας. Έχουν ανοίξει οι δρόμοι του κρασιού και του λαδιού, προϊόντα που η Κρήτη έβγαζε και σε ποσότητα και σε ποιότητα. Και έτσι δημιουργήθηκαν μεγάλες οικογένειες ποτοπιών, όπως οι Σκανδάλιδες, οι Αρχάκηδες, οι Πετρακάκηδες, οι Περβεδουράκηδες, και έδωσαν μεγάλη όθηση στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης. Η Κρήτος όμως και η κρητική παροικία δίνει στελέχη και στους υπόλοιπους τομείς δράσης της πόλης, όπως στον πολιτιστικό, στον πολιτικό και βέβαια στον πανεπιστημιακό χώρο. Διακρίνονται και μάλιστα ο γηγενής πληθυσμός, επειδή ποτέ δεν ξέχασε τους δεσμούς αίματος Κρήτης και Μακεδονίας, ανέθεσε το αξίωμα του δημάρχου της πόλης σε δύο Κρήτες, στον Παντελή Πετρακάκη και στον Γιάννη τον Παπαϊλιάκη, σε δύο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις στην πόλη. Βέβαια, οι Κρήτες εξακολουθούν να βρίσκονται εδώ, τώρα πια λιγότεροι πρώτης γενιάς, Κρήτες δεύτερης και τρίτης γενιάς.